Κύριε καθηγητά, κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από μένα. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου θερμά για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω και σε αυτό το δεύτερο διαδραστικό σχολείο ουρολογίας. Ξεκινώντας σήμερα με την παρουσίαση που αφορά την ουρολογική έρευνα τη δεκαετία 2000-2009 στην ενδοουρολογία, που αποτελεί και το αντικείμενο του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός μου. Κύριε Ανακούπλη, η συμμετέχοντας περισσυνέτως ζήτησα να ήσασταν φέτος εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτού του σχολείου θέλω να σας πω ότι τρέμω ειλικρινά στην ιδέα ότι θα σας κάνω μια παρουσίαση γεμάτη αριθμούς και από κάτω στα χέρια να κρατάτε μια φόρμα αξιολόγησης. Εν πάση περιπτώσει όμως, πριν ξεκινήσω να ξεκαθαρίσω ότι χρησιμοποίησα τον όρο ενδοουρολογία με την πολύ ευρεία του έννοια, με άλλα λόγια, έβαλα μέσα δημοσιεύσεις που αφορούν ενδοσκοπικές παρεμβάσεις στο κατώτερο οροποιητικό, στο ανώτερο οροποιητικό, δημοσιεύσεις που αφορούν την εξωσωματική λιθοτριψία και δημοσιεύσεις που αφορούν τη λαπαροσκοπική ουρολογία. Το αν όλα αυτά αποτελούν σήμερα την ενδοουρολογία, σας λέω ειλικρινά, είναι αντικείμενο προς συζήτησης, ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω και μπορούμε να το πούμε στη συνέχεια. Επίσης θέλω να πω ότι παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που κατέβαλα, όπως και ο κύριος Τζόρτζης πριν, είμαι σχεδόν σίγουρος ότι κάποια ή κάποιες δημοσιεύσεις έχουν διαλάθη της προσοχής και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη. Επίσης, η πρώτη εκτίμηση πριν περάσω στους αριθμούς είναι ότι στην έρευνα της ενδοουρολογίας, η οποία αναγκαστικά αποτυπώνεται με τις δημοσιεύσεις σε ένα βαθμό, φαίνεται πως κυριαρχούν, πρωτοστατούν κυρίως οι πανεπιστημιακές ουρολογικές κλινικές και οι μεγάλες ουρολογικές κλινικές του κέντρου, δηλαδή Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι κατανοητό σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι η ενδοουρολογία στηρίζεται πολύ σε προηγμένο τεχνολογικά εξοπλισμό. Και σε αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι τουλάχιστον οι ουρολογικές κλινικές του ΕΣΥ της περιφέρειας των πραγμάτων υστερούν. Λοιπόν, η ταξινόμηση είναι περίπου ίδια που είδατε και πριν. Θα ήθελα να πω κάτι γι' αυτό, επειδή έχω την αίσθηση ότι με δική μου πρωτοβουλία ξεκίνησε αυτή η ταξινόμηση και μάλλον ο κύριος Χατζηχρήστου την επέβαλε και σε άλλους. Όχι. Δεν έχει καμία ευθύνη. Ωραία, να σας πω. Ωραία. Να παρεμβαίνω. Να σας πω το σκεπτικό αυτής της ταξινόμησης. Υπήρξαν τρεις κατηγορίες, τουλάχιστον στη δική μου παρουσίαση. Η πρώτη αφορά τις δημοσιεύσεις που προέρχονται από ελληνικό κέντρο ή ελληνικά κέντρα. Η δεύτερη κατηγορία αφορά δημοσιεύσεις συνεργασίας ελληνικού με ξένο κέντρο. Η τρίτη κατηγορία δεν εκφράζει ουσιαστικά την αμιγώς ελληνική ουρολογική έρευνα, διότι είναι δημοσιεύσεις που προέρχονται από κέντρα του εξωτερικού. Απλώς σε αυτές η προϋπόθεση ήταν να συμμετέχει κάποιος Έλληνας στη γραφική ομάδα, είτε σαν ειδικευόμενος τότε, είτε σαν fellow, είτε σαν ειδικός ουρολόγος. Με την προϋπόθεση όμως ότι αυτός ο ουρολόγος σήμερα εργάζεται σε κάποιο κέντρο ελληνικό, είτε πανεπιστημιακό, είτε κλινική του ΕΣΥ, είτε ακόμα και σαν ιδιώτη σε κάποια ελληνική πόλη. Το σκεπτικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φέρει κάποια γνώση, έχει παράγει κάποια γνώση και επομένως είναι δίκαιο να το συμπεριλάβουμε σε ένα βαθμό στην ελληνική ουρολογική έρευνα. Βέβαια, η γνώμη μου είναι ότι το πραγματικό δείγμα των δυνατοτήτων μας προέρχεται από τις δημοσιεύσεις κατηγορίας Α και σε μικρότερο βαθμό ίσως της κατηγορίας Β. Λοιπόν, θα κατέβουμε γεωγραφικά από το βορρά προς τον νότο, ξεκινώ με τη δική μας κλινική, την ουρολογική κλινική του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, η οποία έχει συνολικά 8 δημοσιεύσεις στον τομέα της ενδοουρολογίας με 16 citations, είναι 6 κλινικές πειραματικές μελέτες και 2 case reports, 2 περιγραφές περιπτώσεων. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και οι κλινικές του ΕΣΥ της Θεσσαλονίκης έχουν συνολικά 4 δημοσιεύσεις, 2 όμως είναι πραγματικά ελληνικές, οι άλλες 2 προέρχονται από δημοσιεύσεις συναδέλφου κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους στο εξωτερικό, με 29 συνολικά citations. Εδώ έχουμε μόνο κλινικές μελέτες. Περνάμε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Μια και είναι εδώ και ο καθηγητής ο κύριος Μελέκος στο Προεδρείο, θέλω να πω ότι βρίσκω την παρουσία του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας στο θέμα της ενδοουρολογίας πολύ ισορροπημένη, με την έννοια ότι βλέπετε δημοσιεύσεις σε όλες τις κατηγορίες, ένα αξιόλογο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών και επίσης ένα πολύ ισορροπημένο προφίλ όσον αφορά το είδος των δημοσιεύσεων. Έχουμε όλα τα είδη. Έχουμε δηλαδή ανασκοπήσεις, κλινικές μελέτες, έχουμε ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και έχουμε και editorials. Πηγαίνουμε στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα κυρίως έχουμε δημοσιεύσεις αμιγώς ελληνικές και μία δημοσίευση η οποία είναι σε συνεργασία με κέντρα του εξωτερικού. Αυτήν κρατήστε τη λίγο στο μυαλό σας, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μία από τις δημοσιεύσεις με τα περισσότερα citation στον χώρο αυτό. Περνάμε στην Αθήνα. Και εδώ έχουμε ένα πολύ καλό έργο, θα έλεγα, σε όλες τις κατηγορίες, με μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών και ένα πολύ επίσης ισορροπημένο προφίλ από άποψη ποιότητας δημοσιεύσεων, είδους δημοσιεύσεων, όλων των ειδών δηλαδή, ανασκοπήσεις, κλινικές μελέτες, ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και editorials ή letters.
Τώρα, ας δούμε λίγο τι γίνεται με τις ουρολογικές κλινικές του ΕΣΥ, τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή τους ιδιώτες ιατρούς της Αθήνας. Εδώ έχουμε 9 δημοσίευσεις στην κατηγορία Α, αμυγός ελληνικές, και εδώ έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση, τη νούμερο 1 σε citations αυτής της κατηγορίας, αλλά και πάρα πολλές στην κατηγορία Γ, που σημαίνει ότι αρκετοί συνάδελφοι κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο εξωτερικό παρήγαγαν έργο, τώρα δουλεύουν στην Ελλάδα, έχουν γνώση και επομένως έχουν και δυνατότητες. Ικανό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών και εδώ πάλι έχουμε μια ποικιλία που παρουσιάζουν. Εν πάση περιπτώσει, περνάμε παρακάτω στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό έργο σε όλες τις κατηγορίες, και στην Α και στη Β και στη Γ, με μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών και επίσης ποικιλία δημοσιεύσεων όλων των ειδών. Και τελειώνουμε με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο έχει το χαρακτηριστικό να μας δίνει δημοσιεύσεις μόνο στην κατηγορία Α, δηλαδή αμυγός ελληνικές, αλλά για τον αριθμό δημοσιεύσεων ένα πολύ καλό αριθμό citations, κυρίως κλινικές μελέτες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Αυτή είναι η κατάταξη εάν λάβουμε συνολικά υπόψη μας τις δημοσιεύσεις κατηγορίας Α και Β. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι στην πρώτη θέση με το μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων αλλά και το μεγαλύτερο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών. Ακολουθεί το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στη συνέχεια βλέπετε την υπόλοιπη κατάταξη. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, θα έπρεπε κανονικά να διορθώσουμε αυτούς τους αριθμούς με βάση τον αριθμό των μελών ΔΕΠ ή με βάση τον αριθμό των ιατρών που δουλεύουν σε μια κλινική. Γιατί είναι προφανές πως αν μια κλινική έχει 3 γιατρούς και μια άλλη έχει 20, αυτονόητα αυτή με τους 20 μάλλον θα παράγει περισσότερο έργο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν το έκανα. Δεν έχει νόημα να σας κουράσουμε και με άλλους αριθμούς. Μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, αν θέλετε. Θα τις έχετε αυτές τις διαφάνειες ούτως ή άλλως. Αν περάσουμε στην κατάταξη με βάση τις δημοσιεύσεις κατηγορίας Α, που κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη είναι το πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα του τι μπορούμε να κάνουμε και το τι έχουμε παράγει μέχρι τώρα, το Πανεπιστήμιο της Αθήνας περνάει στην πρώτη θέση σε αριθμό δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικές αναφορές, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας στη δεύτερη θέση, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στη τρίτη θέση και από εκεί κάτω βλέπετε την κατάταξη των υπόλοιπων πανεπιστημίων, των υπόλοιπων ουρολογικών κλινικών του ΕΣΥ και των ιδιωτών ιατρών των μεγάλων πόλεων. Τώρα, βλέπετε τις τρεις δημοσιεύσεις κατηγορίας Α, αμυγός ελληνικές, με τα περισσότερα citations, περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές. Οι βιβλιογραφικές αναφορές συνηθίζουμε να λέμε, και έτσι είναι σε έναν βαθμό, ότι δείχνουν την ποιότητα της εργασίας κατά κάποιο τρόπο. Στην πρώτη θέση υπάρχει μία. Συγγνώμη. Υπάρχει μία δημοσίευση από το Γενικό Κρατικό Αθηνών. Είναι γνωστή σε όλους που ασχολούνται με την ενδορολογία, η λαπαροσκοπική ουρητηρολιθοτομή έναντι της ανοιχτής ουρητηρολιθοτομής, με 34 citations. Η δεύτερη δημοσίευση προέρχεται από το 251 νοσοκομείο της Αεροπορίας με 27 citations και η τρίτη στη λίστα αυτή είναι από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και αναφέρεται σε ένα άρθρο που μιλάει για την εξωσωματική λιθοτριψία. Τι ιδιαίτερο έχει εδώ αυτή, τι θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς εδώ, ήθελα να το αποφύγω να το πω, αλλά θα το πω. Και η πρώτη και η δεύτερη σε βιβλιογραφικές αναφορές είναι δημοσιεύσεις από μη πανεπιστημιακές κλινικές. Η πρώτη είναι από νοσοκομείο του ΕΣΥ της Αθήνας, η δεύτερη από νοσοκομείο του στρατιωτικού νοσοκομείου του ΕΣΥ, εν πάση περιπτώσει, ας το θεωρήσουμε της Αθήνας. Αυτό σημαίνει ότι τελικά η ποιότητα δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνει χέρι-χέρι με την ποσότητα. Έχουμε 9 όλες και όλες δημοσιεύσεις από κλινικές του ΕΣΥ των Αθηνών και από τις 9 αυτές οι 2 είναι στην πρώτη θέση από βιβλιογραφικές αναφορές. Αυτό είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το προσέξουμε και αναφέρομαι περισσότερο σε εμάς ως μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων. Περνάμε στη δεύτερη κατηγορία. Αυτές που είναι Α και Β, συγγνώμη, αυτές που είναι κατηγορίας Β, που είναι δηλαδή δημοσιεύσεις σε συνεργασία με κάποιο κέντρο του εξωτερικού. Εδώ, για να είμαστε δίκαιοι, συνηθίζουμε να πιστεύουμε ότι η συνεργασία με το κέντρο του εξωτερικού κατά κανόνα βοηθάει τη δημοσίευση να πάει σε ένα καλύτερο περιοδικό ή ακόμα και να δημοσιευθεί. Ίσως να είναι αλήθεια σε έναν βαθμό. Εδώ η πρώτη δημοσίευση μας διαψεύδει. Είναι η συνεργασία του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων με 2 ευρωπαϊκά κέντρα ουρολογικά. Έχει 47 citations. Όμως η συμμετοχή του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων είναι συντριπτική όσον αφορά τα άλλα 2 ευρωπαϊκά κέντρα. Δηλαδή ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών σε αυτήν εδώ,
σε αυτήν εδώ τη δημοσίευση προέρχεται από την Ελλάδα και όχι από τα δύο κέντρα των Βρυξελών. Βρυξέλλες είναι το ένα και γερμανικό κέντρο είναι το άλλο. Η δεύτερη σε αυτή την κατηγορία με μεγάλο αριθμό citations 26 είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο άρθρο ανασκόπησης από τους Σκολαρίκο Λιβιζάτο και Ντελαροζέτ στο European Urology για την διαδερμική νεφρολιθοτομή. Ένα άρθρο το οποίο θεωρώ ότι έχει μέλλον πολύ ακόμα όσον αφορά την αναφορά σε αυτό, την βιβλιογραφική του αναφορά, τα citations σε αυτό. Και τέλος, η τρίτη σε αυτή την κατηγορία Β δημοσίευση, επίσης ένα άρθρο ανασκόπησης από τη Λαγκούνα, Λιβιζάτο και Ντελαροζέ στο Journal of Endourology. Νομίζω πως εδώ τελειώνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και λυπάμαι ειλικρινά σας κούρασα με πολλούς αριθμούς. Εμείς ευχαριστούμε για την πάρα πολύ λεπτομέρεια αναφορά σας.